Βιονιέ, μια πολύ σπάνια ποικιλία, κυρίως γαλλική. Πώς επιλέξατε να την φυτέψετε στο κτήμα Γιώργου Βασιλείου? Τη φύτεψα κατόπιν συμβουλής ένας φίλου μου, Ραμπό, ο οινολόγος που ήταν στο Πόρτο Καρά το 1974-1975, που αυτός μου είχε πει να βάλω δύο ποικιλίες, το Πετή Σειρά και το Βιονιέ, γιατί στην περιοχή του Κοτρωτή, που υπάρχουν αυτές οι ποικιλίες, μοιάζει με την Ελλάδα και ειδικά τη Βόρεια Ελλάδα. Και έτσι πήρα απόφαση και έβαλα τη Βιονιέ. Είναι μια ποικιλία πραγματικά σπάνια. Υπάρχει σε μικρές ποσότητες στη Γαλλία, στο Κοτρωτή, και τώρα τελευταία λίγο στην Αυστραλία αναπτύσσει. Είναι μια ιδιόμορφη ποικιλία, δύσκολη ποικιλία στην καλλιέργεια. Αλλά όταν οριμάει σωστά, δίνει κάποια αρώματα εξωτικά που δεν τα βρίσκεις εύκολα σε άλλες ποικιλίες. Και έχει και μια διάρκεια ζωής. Και αυτό το κρασί ζυμώνεται στα βαρέλια, καινούργια και παλιά. Για 8-9 μήνες παραμένει με τις συνολάσπεις. Και που λέγεται πάντοτε την επόμενη χρονιά από την παραγωγή, γιατί μένει στο βαρέλι. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω παράδειγμα, εμείς έχουμε το 2011 δεν βγάλαμε Βιονιέ, διότι έκρινα ότι η χρονιά δεν ήταν καλή. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά το Βιονιέ είναι λίγο μυστήριο. Έχει χρονιές που είναι εξαιρετικό και χρονιές που είναι μέτρια. Τις μέτριες χρονιές δεν τις βγάζουμε. Και το 2011 ήταν μια κλασική χρονιά που δεν μας ικανοποίησε και δεν παρήγαμε Βιονιέ. Ένα κρασί που πίνεται πολύ εύκολα σαν απεριτίβ. Συνδυάζεται λίγο δύσκολα με το φαγητό, αλλά τελευταία έχουμε βρει λευκές σάλτσες και ειδικά το σπαράγγι που πάει πάρα πολύ ωραία με το Βιονιέ. Και προχθές κάναμε ένα καινούργιο πιάτο που ήταν καπνιστή πέστροφα με φάβα Σαντορίνης. Ένα καινούργιο πιάτο που πήγαινε με το Βιονιέ.